Δεν θα υπάρξει καμία απόλυση, διευκρίνησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στο εργοστάσιο της ΕΒΟΕΓΙΟΥ, αφήνοντας εν μέρη ικανοποιημένους τα μέλη της διοίκησης και τους εργαζόμενους. Ενώ τόνισε πως η ΕΒΟ θα παραμείνει κάτω από έλεγχο δημόσιου χαρακτήρα. Μάλιστα, αυτό ήταν και το πρώτο αίτημα που είχαν θέσει οι εργαζόμενοι. Εκεί είναι η ευθύνη μας ως κυβέρνηση, εκεί είναι η ευθύνη μου και ως αρμόδιος υπουργός να συζητώ, να διαλέγομαι, να συμμερίζομαι τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των εργαζομένων. Όσο για τις μετατάξεις, ο κύριος Μπεγλίτης δήλωσε πως θα υπάρξουν, χωρίς όμως να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Οι εργαζόμενοι απάντησαν πως δεν είναι αντίθετοι σε αυτό, με την προϋπόθεση όμως, όπως υποστήριξαν, να υπάρξει συγκεκριμένη μελέτη, ζητώντας του παράλληλα να τους ενημερώσει το επόμενο χρονικό διάστημα σε ποιες υπηρεσίες θα μετατεθούν αυτοί οι υπάλληλοι. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είμαστε δίπλα τους, στο πλευρό τους, αγωνιζόμαστε και αγωνίζομαι να. Όχι απλά να σταθεί στα πόδια η ΕΒΟ Αιγίου, να αναπτυχθεί, να αποκτήσει εξωστρέφεια, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Την έχουμε ανάγκη την ΕΒΟ Αιγίου ως μέρος, δυναμικό μέρος της αμυντικής μας βιομηχανίας. Ο υφυπουργός τους καθησύχασε, αναφέροντάς τους πως το εργοστάσιο δεν κινδυνεύει, ενώ τους υποσχέθηκε πως θα υπάρξει παραγωγική ανάπτυξη στην ΕΒΟ, λέγοντάς τους ότι μέσα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δοθούν κάποιες παραγγελίες προϊόντων. Θέλω να πω, χωρίς καμιά δόση περί αυτολογίας, ότι αγωνίστηκα και αγωνίζομαι για το μεροκάματο και τους μισθούς των εργαζομένων μέχρι την τελευταία στιγμή και με το Υπουργείο Οικονομικών. Και με τις τράπεζες σε μια δύσκολη, όπως γνωρίζετε, περίοδο, για να μπορούν να μην στερηθούν το μεροκάματο και τους μισθούς. Όπως είπαν οι εργαζόμενοι, δεν θα σταματήσουν τον αγώνα τους μέχρι ο υφυπουργός υλοποιήσει τα όσα τους υποσχέθηκε. Να αναφέρουμε πως η σύσκεψη διήρκησε 3 ώρες, ενώ ο κ. Μπεγλίτης περπάτησε στους χώρους του εργοστασίου και συζήτησε με πολλούς εργαζόμενους.